Λοιπόν, πάμε στον γέροντα Νεκτάριο Μουλακιώτη. Και γέροντα μου... Λοιπόν, ναι. Παρακολουθώ τη συζήτηση γιατί σας άκουγα. Δεν με ακούγατε, αλλά εγώ άκουγα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι είπατε για τις προφητείες προηγουμένως. Συμφωνώ ότι σε αυτό το οποίο συζητήσατε, ότι δεν είναι σωστό να περιμένουμε μία άλλη χώρα ότι αυτή θα μας ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη, αυτή θα μας δώσει την πόλη, αυτή το ένα, αυτή το άλλο. Αυτό δείχνει την αδυναμία μας και πάντοτε, ξέρετε, και την περίοδο της σκλαβιάς της τουρκοκρατίας, πάντοτε περιμέναμε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει τους Έλληνες. Ναι. Κάτι που ουδέποτε έγινε το ιστορικά. Mm-hmm. Εάν εμείς μόνοι μας δεν αποφασίζαμε να επαναστατήσουμε το 1821, θα ήμασταν ακόμα σκλαβωμένοι αναμένοντας τη Ρωσία να μας ελευθερώσει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ο γέροντας Παΐσιος, και για το ένα έθνος πρέπει να πάντοτε, αν θέλει να έχει ειρήνη, πρέπει να ετοιμάζεται για πόλεμο. Όποιος θέλει να έχει ειρήνη πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος, γιατί το βλέπει ο εχθρός από τους κατασκόπους και ξέρει τη δυνατότητα μετά που έχει ένα έθνος. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε οι τοπαθείς και λέμε και η Κύπρος και η Ελλάδα από εδώ ότι δεν μπορούμε, περιμένουμε τη Ρωσία να μας τα βγάλει πέρα, εγώ σας λέγω ότι οι Τούρκοι ήδη φοβούνται την αεροπορία μας. Είμαστε πάντως σε πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες μας. Εγώ μιλώ για την Κύπρο. Νομίζω ότι μας φοβούνται, δεν πρέπει να φοβούμεθα. Λοιπόν, δεύτερον, εδώ έχω ένα περιοδικό, δεν ξέρω αν το βλέπετε, Ορθόδοξη Μαρτυρία ονομάζεται. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό γράφει η υπογεννητικότητα και η αύξηση των αλλοδαπών. Σας το ανοίγω. Στη σελίδα μέσα 41, είναι περιοδικό του 2001. Γράφει λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν χρειάζεται να το κοιτάμε, πείτε μας απλά τι... Απαραίτητη θεωρεί ο ΙΕ την έλευση μεταναστατών, μεταναστών, στην Ευρώπη, όπου πρέπει να φτάσουν 674 εκατομμύρια. Ο ΙΕ, άμα το διαβάσετε το άρθρο, είναι άρθρο της εφημερίδος Εστία, το 2000. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε. 23 Μαρτίου ναι. του 2000. Ναι, ναι. Είμαστε 15 χρόνια μετά. Mm-hmm. Το είχα δημοσιεύσει τότε. Και γιατί το εκφράζει αυτή την αναγκαιότητα ο ΙΕ? Γιατί λέει δεν θα μπορεί από πλευράς οικονομικής αυτό που έχουμε να βγαίνουν οι συντάξεις, θα είναι γερασμένη η Ευρώπη, αυτό που ήδη είναι, και δεν θα συνταυτίζουν οι συντάξεις ώστε να μπορούν να καλύπτουν οι εργαζόμενοι το ΙΚΑ που λένε. Ναι, ναι. Οπότε λέει είναι απαραίτητο να έρθουν Ασιάτες να περάσουν μέσα στην Ευρώπη κατά εκατομμύρια. Αυτό μας οδηγεί, λίγο στο βιβλίο λοιπόν, σας στο Χαλί για τον Αντίχριστο, έτσι. Προσέξτε με, όταν ο ΙΕ ετοιμάζει από το 2000 και δημοσιεύει στη New York Times, γιατί από εκεί το πήρε η Εστία, το 2000, ότι πρέπει να γίνει μετανάστευση 600 τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, καταλαβαίνετε, θα περάσει μέσα στη χριστιανική Ευρώπη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να γίνει. Άρα, μήπως είναι όλα αυτά τακτοποιημένα έτσι. Είναι, λοιπόν, είναι όλα οργανωμένα, άρα, λοιπόν. Εγώ, λοιπόν, τώρα που το δημοσίευσα αυτό ναι. στο περιοδικό ή που γνώριζα αυτή την πληροφορία, σας ρωτώ, έλεγα σε κηρύγματα, θα γεμίσει η Ελλάδα, υπάρχει άρθρο μου, θα γεμίσει η Ελλάδα μιναρέδες και θα ανοίξει ξανά το τζαμί του Πασά στα Γιάννενα. Και μου λέγανε όλοι, γέροντα, έχετε προορατικό? Δεν απαντούσε. Τους χαμογέλαγα. Λοιπόν, και τους έλεγα μετά, μα άμα διαβάσετε την Εστία, τι έγραψε η Νέα Υόρκη, λέει ότι θα στείλουν μετανάστες κάποια στιγμή. Οπότε αφού το είχα εις γνώση μου, άνετα στο κήρυγμα μπορούσα και το έλεγα. Μετανάστες το... εργάτες, έτσι, γιατί μιλούμε ότι φτωχοποιείται ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη χώρα. Αυτοί όλοι οι μετανάστες δεν θα έχουν το επίπεδο ζωής που είχα στη χώρα τους. Έτσι, λοιπόν. Και προβατοποιείται όλο και περισσότερο ο κόσμος. Επίσης, να σας πω, το 2008 ή 7 ήτανε, πέρασε από εδώ
τότε ο ιδιαίτερος από το μοναστήρι. Και του άνοιξα μία κουβέντα. Μου λέει, ό,τι σας πω, παρακαλώ, μην βγει το όνομά μου στον αέρα. Mm-hmm. Λέω, βεβαίως θα μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πείτε τα γεγονότα, πείτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα, αλλά μην πείτε ότι σας τα αποκάλυψα εγώ. Τι σας και αρχίζω λοιπόν και λέω ότι μετά το 2010 θα ανακατευθεί το σύμπαν στην Ελλάδα. Θα έρθουν μνημόνια, θα έρθει η Ερκίνο, θα έρθει το ένα, θα έρθει όλα αυτά που αυτό, γίνονται. Αυτό σας το είπε ιδιαίτερος του τότε πρωθυπουργού. Μάλιστα. Να. Λοιπόν, και μάλιστα το ξαναδημοσίευσα αυτό το 2008 mm-hmm. ή 7 είναι, στο περιοδικό γράφω ότι μετά το 2010 θα ξεκινήσουν τεράστιες αλλαγές στην Ελλάδα που θα είναι πράγματα που ούτε τα διανοούμεθα. Εσάς πότε σας τα είπε γέροντα ο παράδειγμα? Το 7 ή το 8. Μάλιστα. Και σε 3 χρόνια όταν ξεκίνησε το κακό μου τηλεφωνάγανε όσοι είχαν διαβάσει το περιοδικό. Mm-hmm. Ο γέροντας Νεκτάριος έχει προορατικό. Mm-hmm. Και τότε τους απεκάλυψα ότι δεν είχα προορατικό, αλλά κάποιος ιδιαίτερος του Καραμαλή, γιατί έχουν, δεν έχει έναν ιδιαίτερο ο κάθε mm-hmm. πρωθυπουργός τότε, ήταν του Καραμαλή. Λοιπόν, γιατί ήταν ο Καραμαλής κυβερνούσε το 7 και το 8, αυτό το βρίσκει κανείς. Mm-hmm. Λοιπόν, που ήταν από αυτούς που ήταν κοντά του, μου απεκάλυψε το γεγονός. Άρα οι πολιτικοί ξέραν τι ερχόταν. Εσείς τώρα μας λέτε ότι όλα... Το έμαθα και εγώ, το ίδιο συνέβαινε με τον Παΐσιο. Δηλαδή? Πολύ στρατιωτική. Γι' αυτό ο Παΐσιος έλεγε, πολύ πολιτική πηγαίνα και του λέγανε ότι θα διαμελιστεί η Τουρκία. Mm-hmm. Επιθυμία της Αμερικής είναι αυτό. Επιθυμία του ΝΑΤΟ είναι αυτό. Δεν μπορούσε να αποκαλύψει ο γέροντας, όπως και εγώ. Οπότε το έλεγε και προετοίμαζε την κατάσταση. Ακριβώς για να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και να μην έχουμε αυτοκτονίες, να είμαστε έτοιμοι για ό,τι συμβεί. Άρα μερικά πράγματα, όπως μας τα λέτε, είναι σχεδιασμένα από κάποιους εγκεφάλους της διεθνούς πολιτικής. Πρώτο, το οποίο προσωπικότητες όπως ο γέροντας Παΐσιος που τον πλησίαζαν, πολιτικοί, βουλευτές, στρατιωτικοί, ανώτατοι, του εκμυστερευόντουσαν πολλά πράγματα. Ναι. Άρα πολλά από αυτά που λέει δεν είναι καν προφητείες. Mm-hmm. Είναι γνώσεις που τις είχε αποκτήσει από τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούσε να αποκαλύψει και τα έλεγε σαν να ήταν δικά του. Ξέρουμε κάτι άλλο εν όψη του τι επίκειται να συμβεί? Εδώ κοιτάτε, οπότε ως δείχνουν τα πράγματα έτσι, ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κάτω εκεί στη Συρία, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ σας, πάντοτε συντρέχει ο κίνδυνος, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά, ενός τρίτου πυρών παγκοσμίου πολέμου. Είναι ολοφάνερο αυτό ότι εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα βαδίσουμε κάπου σε μια τέτοια πορεία. Αυτό έχει καθόλου σχέση μαζί με εκείνο το πολύ ωραίο βιβλίο σας, το Χαλί για τον Αντιχριστό? Αυτό δεν κοιτάτε. Έχει. Διότι εδώ εγώ προσωπικά είναι ταπεινή μου άποψη αυτή, έτσι, ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί όταν παρουσιαστεί. Έτσι, δεν ξέρει κανείς χρόνους και ημέρες, όταν παρουσιαστεί, θα παρουσιαστεί ως σωτήρας. Ναι. Γι' αυτό λέγεται Μεσσίας. Είναι σωτήρας. Από κάπου πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα. Από ένα λοιπόν παγκόσμιο πόλεμο που θα κινδυνεύσουν, όπως λένε, από πυρηνικά, σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή το εβραϊκό λόμπι να παρουσιάσει κάποιον που θα δώσει λύσεις και στην οικονομία, αλλά και στην πάψη του πολέμου, ενός τρίτου παγκοσμίου. Οι πάντες θα τον χειροκροτήσουν, αφού δώσει λύσεις στο Μεσανατολικό και σε όλη την περιοχή που φλέγεται, και αν μπήκε το Ιράν στον πόλεμο, η Τουρκία, το Ιράκ και όλες οι χώρες μέσα εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν εμπλακούν όλες αυτές οι χώρες εκεί και οι Εβραίοι θελήσουν να παρουσιάσουν τον Μεσσία τους, όπως λένε, και αυτός δώσει τις λύσεις, βέβαια θα χειροκροτηθεί ως Μεσσίας.